Στιγμέ άγχου, πίεση, αγωνία αλλά και φόβου έζησαν οι εργαζόμενοι στι κινητέ μονάδε του ΕΟΔΗ, που από τη δημιουργία του επιχείρησαν να βρεθούν δίπλα στου πολίτε και μέσω των rapid test του αριθμού θετικών και αρνητικών κρουσμάτων να δώσουν την αριθμητική διάσταση τη πανδημία στην περιφερειακή ενότητα Ειρακλείου. Ε, Μα έχουν επιτεθεί πολίτε ε, και σο, ε, σωματικά, δηλαδή, μας είχαν πάρει ένα. Μόλις ένα πολυμαντικό παράγοντα που έχουμε εμείς και μας ψέκασαν. Ε, πολύ αντίδραση, πολύ αντίλογος σε αυτά που λέγαμε εμείς. Δύσκολα. δύσκολα. Αλλά ναι, δόξα το Θεώ, yeah. έχει περάσει και αυτό που σας λέω. Δηλαδή τώρα μας σκέφτονται... Οι άνθρωποι όταν είναι σε πίεση αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα πράγματα και όταν δεν είναι βλέπουν με χαμόγελο και αισιοδοξία. Από θερμά παρακαλώ, μέχρι και επίμονες οχλήσεις για ένα πλασματικό θετικό ή ένα πλασματικό αρνητικό rapid test, οι εργαζόμενοι στις κινητές μονάδες είχαν εδώ και μήνες να αντιμετωπίσουν πέραν των δυσχερών καιρικών συνθήκων προβλήματα διαχείρισης θυμού των πολιτών που δίχως να μπορούν να εκφραστούν αλλού μετέτρεπαν σε σημείο παραπόνων και επίθεσης τις κινητές μονάδες και τους εργαζόμενους. Ε, ναι, η αλήθεια είναι ζητάνε. Μπορείτε να με βγάλετε θετικό, μπορείτε να με βγάλετε αρνητικό, μπορείτε να με το δηλώσετε. Πολλά. Όσοι είχαν επιχειρήσει δεν ήθελαν να φαίνονται. Όσοι θέλαν να μην πάνε στη δουλειά, λέγανε δηλώστε με θετικό. Είχαμε πολλά. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά. Γιατί. Στα σταθερά σημεία διεξαγωγή Rapid Test στο Ηράκλειο, διεξήχθησαν το τελευταίο εξάμεινο 163.299 Rapid Test, εκ των οποίων τα 22.128 ήταν θετικά. Στην ενδοχώρα τη Περιφερειακή Ενότητα, το ίδιο διάστημα, έγιναν 4.200 rapid test, ενώ ω προ το πλήθο των τεστ, ο μήνα που αποδείχθηκε ο πλέον απαιτητικό και δύσκολο ήταν ο περασμένο Μάρτιο, όπου τα τεστ τα οποία έγιναν έφτασαν τι 34.022, με θετικά τα 6.615 από αυτά, όταν μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα, τα rapid test έφτασαν τι 27.584, με τη θετικότητα να αγγίζει τα 3.000. 2.441 από αυτά. Δυσκολότερη μέρα του εξαμήνου και ίσω ολόκληρη τη πανδημία ήταν η 9η Μαρτίου, όπου μόνο στα κινητά σημεία του Ηρακλείου έγιναν 1.703 rapid test, με θετικά από αυτά να είναι τα 300. Εκείνε οι μέρε για μα ήταν, ήταν πολύ πιεστικέ. Δηλαδή δεν υπήρχαν ωράρια, όλοι ήμασταν έξω, ε, όλοι προσπαθούσαμε αυτόν τον εκρεβισμένο κόσμο να το διαχειριστούμε. Είμαι πολύ ευτυχή που έχω αυτή την ομάδα. Ένα ακόμη δύσκολο μήνα ήταν ο περασμένο Νοέμβριο, όπου σύμφωνα με τον επόπτη των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ, άρχισε ο μαζικό έλεγχο μέσω Rapid Test. Μόνο το Νοέμβριο του 2021 διεξήχθησαν 23.800 τεστ με θετικά τα 4.000 από αυτά, ενώ η ραγδαία πτώση του αριθμού των τεστ στα σταθερά σημεία ξεκίνησε με την εξαγγελία των νέων μέτρων στις αρχές Απριλίου. Τους κύκλους του ανοίγουμε και τους κλείνουμε εμείς. Στη συγκεκριμένη στιγμή κλείνουμε ένα κύκλο. Ο κύκλος δεν κλείνει μόνος του. Εμείς αποφασίζουμε να τον κλείσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Ελπίζοντα ότι η παδημία θα γίνει ενδημία, ούτω ώστε να μπορούμε διαφορετικά να την αντιμετωπίσουμε, διότι τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμα θα ζούμε με τον ιό. Θα συζούμε, μάλλον, με τον ιό. Τα σταθερά σημεία του Ηρακλείου θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή από τι 12 έω τι 5 το απόγευμα, θα παραμένουν κλειστά το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα μετά το Πάσχα, ενώ θα επιστρέψουν στο κανονικό του ωράριο την Τρίτη μετά το Πάσχα.